Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αναδεικνύει ανάγλυφα τη διγλωσία, την υποκρισία εκείνων που είχαν στα χέρια τους το τιμόνι της χώρας στη πιο κρίσιμη μεταπολιτευτική περίοδο. Την ίδια ώρα που επέδραμαν σε μισθούς και συντάξεις, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν άλλη επιλογή, την ίδια ώρα που ζητούσαν επιτακτικά και έπαιρναν ευχαρίστως την ψήφο των βουλευτών για αδυσόπιτες φορολογικές ρυθμίσεις, τις οποίες εμφάνιζαν ως μονόδρομο, την ίδια ώρα κρατούσαν καλά κρυμμένο στην προνομιακή και ιδιωτική τους πρόσβαση και κατοχή, στην ιδιωτική τους γνώση, αυτό το αρχείο. Το διακινούσαν χέρι με χέρι, άτυπα και μυστικά, στο μιλητό, χωρίς να το καταγράφουν, χωρίς να το πρωτοκολλούν, χωρίς να ομολογούν την ύπαρξή του, χωρίς να πραγματοποιούν την παραμικρή επίσημη ενημέρωση στις αρμόδιες αρχές, αποκρύπτοντάς το επιμελώς από το κράτος, από το κοινοβούλιο και τους βουλευτές που ρωτούσαν, τους βουλευτές όλων των κομμάτων, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, γιατί υπάρχουν ανάμεσά σας βουλευτές που έκαναν ερωτήσεις και εισέπραξαν ψευδείς απαντήσεις. Και σήμερα κρίνεται εάν για αυτές τις ψευδείς απαντήσεις πρέπει να ελεγχθούν ή δεν πρέπει να ελεγχθούν τα πρόσωπα που προτείνονται, οι δύο πρώην Υπουργοί Οικονομικών, ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κύριος Βενιζέλος. Απέκρυψαν όχι μόνο από το κράτος, όχι μόνο από το κοινοβούλιο, όχι μόνο από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και από τον ελληνικό λαό, ότι υπήρχε στην κατοχή τους αυτό το αρχείο εργαλείο για την εισρωή χρημάτων, κονδυλίων, πολύ σημαντικών ποσών στο Δημόσιο Ταμείο. Το κράτος ζημιώθηκε. Το δημόσιο συμφέρον υπονομεύθηκε. Η λαϊκή εντολή προδόθηκε για άλλη μια φορά. Το έγκλημα είναι καταγεγραμμένο και στοιχειοθετημένο. Έχει θύματα το ελληνικό δημόσιο και τους Έλληνες πολίτες, τους φορολογούμενους πολίτες. Έχει ένομες συνέπειες και ζημία, ίση με τους διαφυγόντες φόρους και με τα προϊόντα εγκλήματος που δεν δημεύθηκαν και δεν κατασχέθηκαν. Δεν έχει θύτες, δεν έχει υπεύθυνους. Είναι ένα ακόμη ορφανό σκάνδαλο για το οποίο κανείς δεν αναλαμβάνει ούτε καν την πολιτική ευθύνη, αλλά ούτε και τις συνέπειες του νόμου. Είναι ένα ακόμη σκάνδαλο για το οποίο το ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα ζητήσει λογοδοσία στο όνομα του ελληνικού λαού. Εκείνο που πρωτίστως κρίνεται σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, είναι η ακεραιότητα, η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια, αλλά και ο πατριωτισμός του καθενός από μας. Και μιλώντας για πατριωτισμό, σας υπενθυμίζω αυτά που έλεγαν τα υποέρευνα πρόσωπα, ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κύριος Βενιζέλος. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων είναι το νέο πατριωτικό καθήκον. Αυτό έλεγαν από αυτό εδώ το βήμα. Και την ίδια στιγμή φρόντιζαν να μην εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις καταθέτες που βρίσκονται στη λίστα αυτή. Καταθέτες που δεν είναι τυχαίοι, αλλά μοιραίοι. Καταθέτες που δεν είναι άγνωστοι, αλλά γνωστοί άγνωστοι. Καταθέτες συνδεδεμένοι πολλαπλώς με πρόσωπα, κόμματα, οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να ερευνήσει τις ποινικές ευθύνες μελών της κυβέρνησης. Αν δεν το κάνει η Βουλή, τα χέρια της δικαιοσύνης είναι δεμένα.
Το πώς θα ψηφίσετε λοιπόν δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και καθήκον. Στη χώρα μας ισχύει η αρχή της νομιμότητας, όχι η αρχή της σκοπιμότητας που κάποιοι υπηρετούν και προσπαθούν να επιβάλλουν ως πάγια πρακτική στο δημόσιο βίο. Εκεί όπου υπάρχουν ενδείξεις, υποχρεωτικά γίνεται έρευνα. Η παρεμπόδιση της έρευνας είναι αυτοτελής πράξη υπόθαλψης και ως τέτοια θα μείνει στην ιστορία μετά τη σημερινή ψηφοφορία. Κανείς δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως ανίδεος, ανήξερος και αφελής, γιατί είναι πλούσια και διδακτική η εμπειρία εφαρμογής των νόμων περί ευθύνης υπουργών, νόμων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, που εξασφαλίζουν σκανδαλωδώς διακριτική μεταχείριση των μελών των κυβερνήσεων που διαπράττουν αξιόπινες πράξεις. Και αυτό το προνομιακό πλαίσιο εξηγεί την ασυδοσία και το αίσθημα ατιμωρησίας με το οποίο αποδεδειγμένα έδρασαν διαχρονικά κυβερνητικά πρόσωπα προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα αποτάσσεστε τους πρώην υπουργούς και τα πρώην μέλη των κομμάτων σας που έχουν εκτεθεί ως ενεχόμενα σε αξιόπινη και επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον συμπεριφορά. Η υπόθεση της Siemens είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική και ζώσα ποινική υπόθεση. Όταν όμως τα ίδια πρόσωπα ασκούσαν εξουσία, εσείς χειροκροτούσατε. Χειροκροτούσατε όρθιοι, τους υπερασπιζόσασταν και σας διάβασε ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης πριν από λίγο τι έλεγε ο κύριος Βενιζέλος για τον κύριο Τσοχατζόπουλο και τον κύριο Μαντέλη. Του ζητούσε συγγνώμη που ταλαιπωρήθηκαν από την κοινοβουλευτική διαδικασία ελέγχου. Με τον ίδιο τρόπο ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από τον κύριο Παπακοσταντίνου, για τον οποίο τον Οκτώβριο έλεγε ότι δικαιούται να αισθάνεται και να εμφανίζεται θυγμένος. Όταν τα ίδια πρόσωπα έπρεπε να κριθούν από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, αλλά και από τη δικαιοσύνη, εσείς τα προστατεύσατε με καταγέλαστα σήμερα επιχειρήματα και πορίσματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αρμοδιότητα και η υποχρέωση της Βουλής είναι δεσμία. Από 31 Οκτωβρίου του 2012, πριν ακόμη προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα παραποίησης, πλαστογραφίας ή αλλίωσης, οι οικονομικοί εισαγγελείς που ερευνούσαν την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ μετά από επίμονα ερωτήματα και διαβήματα του ΣΥΡΙΖΑ και των βουλευτών του, έχουν διαβιβάσει τη δικογραφία στη Βουλή. Και την έχουν διαβιβάσει για έλεγχο ποινικών ευθυνών μελών της κυβέρνησης, σε σχέση με τη διαχείριση των εγγράφων και των αρχείων της λίστας Λαγκάρντ. Η δικογραφία αυτή, ξέρετε, περιλαμβάνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και θα αναφερθώ διολίγων σε αυτά. Περιλαμβάνει μία αναφορά του κυρίου Αθανασίου, υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών, προϊσταμένου του Α τμήματος Διεύθυνσης Ελέγχου, ήταν το αρμόδιο τμήμα για τη φορολογία μεγάλου πλούτου. Και τι λέει ο άνθρωπος αυτός? Ρωτούσαμε για τη λίστα Λαγκάρντ, την ξέραμε ως λίστα Φαλτσιανή, ρωτούσαμε και τη ζητούσαμε από τον Οκτώβριο του 10 και εισπράταμε προσχηματικές απαντήσεις όχι μόνο από τον κύριο Καπελέρη, όχι μόνο από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά ακόμα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο οποίο αποταθήκαμε. Και τι λέει ο ίδιος υπάλληλος, ο οποίος απευθύνθηκε τον Απρίλιο του 2012 στον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σαχινίδη, μιλώντας για λίστα Φαλτσιανή. Και θυμίζω ότι ο κύριος Σαχινίδης, που υπογράφει σήμερα την κοινή πρόταση των κομμάτων της συγκυβέρνησης, είπε ότι ιδέα δεν είχε ούτε αυτός για τη λίστα Λαγκάρντ.
Τι λέει ο υπάλληλος αυτός? Ζημιώθηκε το δημόσιο συμφέρον. Δεν εισπράχθηκαν φόροι. Δεν περιελήφθησαν τα πρόσωπα που περιέχονται στη λίστα Λαγκάρντ στο σχέδιο το επιχειρησιακό ελέγχου και φορολόγησης. Αυτά τα λένε οι αρμόδιοι υπάλληλοι, οι οποίοι επίσης καταθέτουν καταγγελίες ότι υπήρχε ιδιωτική γνώση Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνών Επιστημόνων που προειδοποιούσε ελεγχόμενους ότι θα ελεγχθούν. Αυτά επί κυβερνήσεως Παπανδρέου, αυτά επί κυβερνήσεως Πασόκ. Τα ίδια όμως επαναλήφθησαν επί της κυβερνήσεως Παπαδήμου και επί Υπουργείας του κυρίου Βενιζέλου. Εμείς αυτό που λέμε και αυτό που προκύπτει είναι ότι τα υποέλεγχο πρόσωπα αποδείχθηκαν ικανά για όλα. Οι υποέλεγχο τώρα σήμερα εμφανίζονται ως ανίκανοι και θέλουν να πιστέψουμε ότι κατά τύχη, κατά λάθος και από παρεξήγηση δεν αξιοποιήθηκε το αρχείο αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις είναι πρόσωπα επικίνδυνα για το δημόσιο συμφέρον. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να ελεγχθούν. Και εν τη ρήμη του λόγου του, ο κύριος Βορύδης συνομολόγησε αυτό που εξ αρχής λέμε, ότι προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν μια ποινική διάσταση της υπόθεσης αυτής. Εμείς ζητούμε να ελεγχθούν και ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κύριος Βενιζέλος για υπεξαγωγή εγγράφου, για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Και ζητούμε κυρίως εκ μέρους του ελληνικού λαού να απαντηθούν κάποια βασικά ερωτήματα που έχει ο κάθε πολίτης και όπου ο καθένας σας ως βουλευτής υποχρεούται να υποβάλει και να ζητεί να απαντηθούν και υποχρεούται να ζητεί να διερευνηθούν. Γιατί η χώρα μας είναι η μόνη που δεν έχει εισπράξει σήμερα ούτε ένα ευρώ από τη λίστα αυτή, από την οποία άλλες χώρες της Ευρώπης εισέπραξαν εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Γιατί ενώ κινητοποιήθηκαν ΕΥΠ, Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών σε επίπεδο Υπουργού και Γενικού Γραμματέα δύο φορές, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Ελληνική Πρεσβεία για την απόκτηση του αρχείου αυτού, αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας, το αρχείο αυτό χάνεται στις χαραμάδες του συστήματος και καταχωνιάζεται στα συρτάρια και στις τσέπες των δύο Υπουργών Οικονομικών και των επικεφαλής τους ΔΟΕ. Γιατί ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν κατέγραψε πουθενά αυτό το αρχείο? Γιατί αποκρύπτει μέχρι σήμερα το πρωτότυπο υλικό φορέα και το διαβιβαστικό έγγραφο? Γιατί δεν αποκάλυψε σε ποιο πρόσωπο παρέδωσε υποτίθεται το πρωτότυπο και γιατί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κάποιοι δεν ήθελαν να απαντήσει πού βρίσκεται σήμερα το πρωτότυπο CD, σε ποιον το έδωσε? Γιατί έδωσε στον κύριο Καπελέρη εντολές ιδιωτικής έρευνας επί προσώπων και γιατί δεν αξιοποίησε τα αποτελέσματα που αποδείκνυαν φοροδιαφυγή? Γιατί τα κόμματα της συγκυβέρνησης καταθέτουν σήμερα πρόταση μόνον για την παραποίηση του αρχείου εν σχέση με τρία μόνο ονόματα και όχι σε σχέση με τη μη αξιοποίηση του αρχείου και με τη ζημιά που υπέστη το ελληνικό δημόσιο για τα 2.062 ονόματα? Γιατί ο κύριος Βενιζέλος παρέλαβε χέρι με χέρι αυτό το αρχείο και γιατί δέχτηκε να το κρατήσει εάν το θεωρούσε παράνομο? Γιατί δεν ήλεγξε τον κύριο Διώτη? Γιατί δεν μίλησε μαζί του αλλά κάνανε συνεννοήσεις στο περίπου σύμφωνα με τις εκδοχές του? Γιατί δεν μιλά κανείς με κανέναν? Κανείς δεν έχει μιλήσει. Ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Παπακοσταντίνου δεν έχουν μιλήσει ποτέ, υποτίθεται, για αυτό το αρχείο. Γιατί δεν επανέρχονται? Γιατί δεν ελέγχουν? Γιατί δεν ρωτούν? Γιατί δεν διευκρινίζουν? Γιατί ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Παπακοσταντίνου απαντούν ψευδώς στη Βουλή ότι δεν υπάρχει αυτό το αρχείο? Γιατί ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Παπακοσταντίνου απαντούν ψευδώς και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πριν τρεις μήνες? Γιατί σήμερα
διεκδικεί την πολιτική κάλυψη ο κύριος Βενιζέλος για μια συμπεριφορά αξιόπινη για την οποία ο τελευταίος υπάλληλος, αν την είχε επιδείξει, θα είχε αποπεμφθεί προπολού. Γιατί πήρε μαζί του το αρχείο φεύγοντας από το Υπουργείο Οικονομικών? Γιατί δεν το παρέδωσε στο διάδοχό του? Γιατί δεν ενημέρωσε κανέναν? Γιατί έκανε 2 φορές εκλογές ηγούμενος του ΠΑΣΟΚ χωρίς να πει λέξη για την κατοχή αυτού του αρχείου? Και γιατί αποστέρισε και ο ίδιος και ο κύριος Παπακοσταντίνου από το κράτος τα έσοδα από το αρχείο αυτό? Γιατί διεκδικεί και ο ίδιος και ο κύριος Παπακοσταντίνου να μην απαντούν ούτε σε ερωτήσεις για αυτό το θέμα? Γιατί δεν πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός ποια είναι ένα προς ένα τα 2.062 πρόσωπα που βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ, με ποιους συνδέονται? Γιατί το ελληνικό δημόσιο σήμερα, αντί να ζητά εξηγήσεις από την HSBC, την πληρώνει στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων ως ειδικό σύμβουλο αποκρατικοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ? Γιατί δεν έχουμε μάθει ακόμη τι έγινε στον Ταβός της Ελβετίας, ενώ το ελληνικό δημόσιο έχει στην κατοχή του αυτή τη λίστα? Γιατί θα πρέπει και αυτή η υπόθεση να προστεθεί στη μακρά λίστα των υποθέσεων στις οποίες οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας εξασφάλισαν συγκάλυψη, κουκούλωμα, αυτό που λέει ο λαός μας, κουκούλωμα? Αυτά τα ερωτήματα όλα δεν είναι ερωτήματα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ερωτήματα που θέτει ο ελληνικός λαός, και το ότι προκύπτουν αναπόδραστα επιβάλλει να αποφασίσει η Βουλή τον σχηματισμό προκαταρκτικής επιτροπής για να ελέγξει όλες τις περιστάσεις συμπεριφοράς και του κύριου Παπακοσταντίνου και του κυρίου Βενιζέλου. Εάν δεν το πράξετε, εάν ψηφίσετε διαφορετικά, τότε τα ερωτήματα είναι 2 και θα σας τα κάνει και πάλι ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν θέλετε να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα και να ερευνηθούν όλα αυτά τα ζητήματα? Και γιατί είστε διατεθειμένοι να προσθέσετε επάξια εαυτούς σε μια ακόμη λίστα? Στη λίστα εκείνων που με οδηγό τη σκοπιμότητα και όχι την νομιμότητα συγκάλυψαν διαχρονικά εγκλήματα σε βάρος του ελληνικού λαού και του δημοσίου συμφέροντος. Ελπίζω να είστε έτοιμοι να τα απαντήσετε. Γίνεται γνωστό.